Γεια σε όλους. Είμαι η Κωνσταντίνα Ιχάνου, είμαι φυσικοθεραπεύτρια και σήμερα θα μιλήσουμε για το ποιες είναι οι σωστές θέσεις στον ύπνο. Πάμε να δούμε. Συχνά με ρωτάνε οι ασθενείς πώς πρέπει να κοιμούνται για να μην πονάνε. Και η απάντηση είναι απλή. Το σώμα μας γνωρίζει πώς χρειάζεται να κοιμόμαστε και το κάνει από μόνο του. Είναι αυτό που λέμε σε ποια θέση μας αρέσει να κοιμόμαστε όταν δεν πονάμε. Μας αρέσει πλάγια, ανάσκελα, μπρούμητα. Αυτός είναι συνήθως και ο καταλληλότερος τρόπος. Παρ' όλα αυτά θα δώσω μερικά tips ανάλογα με τη θέση. Όταν κοιμόμαστε ανάσκελα, καλό είναι να έχουμε ένα μαξιλαράκι μικρό κάτω από τα γόνατα, έτσι ώστε να μην ζορίζεται τόσο η μέση μας και η κοιλιακή μας. Το μαξιλάρι στον αυχένα, γενικότερα το θέλουμε σχετικά μαλακό, όχι πάρα πολύ ψηλό. Βέβαια εδώ παίζουμε πάρα πολύ και με τις ανάγκες του καθενός. Κάποια άτομα που έχουν δυσκολία στην αναπνοή ή είναι έτσι πιο αφρατούλιδες και δυσκολεύονται με την αναπνοή τους. Υπάρχει και το θέμα της συνήθειας. Κάποιοι έχουν συνηθίσει να έχουν δύο μαξιλάρια στο κεφάλι και να είναι κάπως έτσι όταν κοιμούνται. Αυτά σιγά σιγά είναι συνήθειες που χρειάζεται να βγούνε από την καθημερινότητα, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβεί αργά και σταδιακά, αφαιρώντας σιγά σιγά μαξιλάρια ή μειώνοντας τον όγκο των μαξιλαριών σιγά σιγά σταδιακά, μέχρι να έρθουμε σε ένα πιο φυσιολογικό. Ποιο είναι το φυσιολογικό? Ο αυχένας μας πρέπει να είναι στην ευθεία. Δεν πρέπει να είναι σε γωνία σε σχέση με τον υπόλοιπο κορμό. Στην περίπτωση που κοιμόμαστε πλάγια, είναι καλό να βάζουμε ένα καλό μαξιλάρι σχετικά φουσκωτό, δηλαδή ανάμεσα στα πόδια μας, όχι όμως μόνο στα γόνατα, αλλά σε όλο το κάτω άκρο, δηλαδή να πιάνει όλο το μήκος της κνήμης μας, έτσι ώστε να διατηρείται το γόνατο και η υποδοκνημική μας στο ίδιο επίπεδο, να μην γέρνει σε σχέση με το κρεβάτι. Όλο αυτό διατηρεί και το γόνατο σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και το ισχύο μας, δεν νιώθουμε να μας τραβάει το μπούτι από το πλάι, να το πω έτσι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μαξιλάρι γενικώς σκεφτείτε ότι όταν κοιμόμαστε πλάγια θα πρέπει να έχει μία θέση, να είναι τέτοιο μάλλον, ώστε το κενό που δημιουργείται στην καμπύλη εδώ ανάμεσα από το μαξιλάρι και το λαιμό μας να καλύπτεται. Άρα θα πρέπει να είναι ένα τέτοιο μαξιλάρι όπου είτε θα έχει καμπυλίτσα για να γεμίσει το κενό, είτε εμείς θα γυρίζουμε το μαξιλάρι, αν είναι μαλακό, λίγο στην άκρη του, έτσι ώστε να μας γεμίζει το κενό και να μην κρέμεται ουσιαστικά ο αυχένας μας πάνω στο μαξιλάρι. Άρα να αναπαύεται. Έχει διαφορά. Όταν κοιμόμαστε μπρούμητα, σε κάποιους αρέσει να κοιμούνται μπρούμητα, αυτό σημαίνει ότι ίσως να είναι βολικό να βάζουν ένα μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά, εάν δεν έχουν φυσικό σωσιδιάκι, έτσι ώστε να, η λεκάνη να μην βουλιάζει μέσα στο κρεβάτι, αλλά να έχει μια ουδέτερη θέση, όπως λέμε, η οσφυϊκή μοίρα. Στο κομμάτι του κεφαλιού δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, εκτός αν κοιμάσαι σε κρεβάτι που κάνουν μασάζ, οπότε υπάρχει τρύπα στη μέση και βάζεις το κεφάλι σου και είναι ο αυχένας στο κέντρο. Διαφορετικά, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι απλά ότι θα χρειάζεται να αλλάζεις συχνά θέσεις μέσα στη νύχτα, δεξιά και αριστερά, για τον αυχένα. Άτομα που δεν έχουν πρόβλημα στον αυχένα, γενικώς δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στο να κοιμηθούν έτσι. Αυτά είναι μερικά γενικά tips. Σίγουρα υπάρχει εξατομίκευση ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του καθενός, οπότε σίγουρα υπάρχουν και αντίστοιχες λύσεις ή προτάσεις, συμβουλές κτλ. Θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε κάποια προσωπική απορία ή πιο προσωποποιημένη. Οπότε μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που υπάρχουν στα σχόλια του βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους!